ελίξα να τολμήσεις να πατήσεις το πόδι σου εδώ μέσα. Περίμενε. Πάρε και το μεροκάματο. Μην πάει χαμένος ο κόπος. Τόσο πεινασμένος είσαι. Εντάξει, τώρα μου την έπεσε. Εκεί που καθάριζε μου την έπεσε. Τι θέλεις να κάνω? Να τη διώξεις. Όχι να κατεβάσεις το παντελόνι σου. Δεν έγινε. Σήμερα. Τις άλλες φορές. Τις άλλες φορές. Πρώτη φορά. Μη μου λες ψέματα. Το υποψιάζομαι καιρό και τώρα να του. Το είδα με τα μάτια μου. Μου την αίσθησες δηλαδή για να πιάσει τα πράσα. Όταν κάνεις τέτοια μέσα στο σπίτι μας, τι γίνεται έξω, Ανδρέα? Ε, τι γίνεται στη δουλειά? Πες μου, πού πας όταν πας με τα φιλαράκια στους βόλτες? Ε, μίλα! Μη φωνάζεις, σας στο διάλογο που γουστάρω πάω και τι γουστάρω κάνω, εντάξει? Και άμα κάνω κι εγώ τι γουστάρω? Τι είπες? Θα σ' αρέσει! Τι είπες? Τι είπες? Μη χτυπήσεις. Δεν θα ακούσω τέτοια μαλακία, θα σε τσακίσω στο λέω. Συνοηθήκαμε? Μάθα να μου φέρεις έτσι. Θα φύγω τώρα. Φύγεις? Πού θα πω να φύγεις? Συνοηθήκαμε? Υπάρχουν στιγμές που ο χρόνος σταματάει και το παρόν συναντάει το παρελθόν. Οι εφιάλτες ζωντανεύουν πάλι και ξεκινάει ένα ταξίδι μακρινό. Όμως το είδωλο που σε κοιτάζει από τον καθρέφτη δεν είναι πια δικό σου και τίποτα δεν θα είναι όπως παλιά. Βαδίζεις μόνος σου στο σκοτεινό το δρόμο, ψάχνοντας απεγνωσμένα λίγο φως. Παίρνεις τη δύναμη από τις πληγές που σε πονάνε, ακολουθώντας ανήμπορος αυτό που ορίζει ο τρίτος νόμος. Τη μισούσα για πολλά χρόνια, μέχρι που το μίσος έγινε αδιαφορία. Και αν δεν υπήρχαν οι φωτογραφίες, δεν θα θυμόμουν ούτε το πρόσωπό της. Τόσο πολύ ήθελα να τη διαγράψω από το μυαλό μου. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί έφυγε. Ότι μας αγαπούσε το ήξερα. Και αυτό με έκανε να υποφέρω περισσότερο. Πώς γίνεται να αγαπάς κάποιον και να τον εγκαταλείπεις? Πω, τα παιδάκια μου. Τίποτα. Ούτε και εδώ. Πάνω από το τηλέφωνο ξεγρύπνησα. Τι θα κάνουμε, Ανδρέα? Κρατήσεις και σήμερα τα παιδιά, ε? Πρέπει και να καταλαβαίνεις, να ενημερώσω. Πέρασαν 48 ώρες. Τι να κάνω? Ο Θεός θα βάλει το χέρι του. Άντε. Μπαμπά, να έρθω μαζί σου. Όχι, Νικήτα μου, θα κάτσε εδώ να προσέχεις τη γιαγιά για την αδελφή σου. Γι' αυτό την αφήνω στον αρχηγό μου, γιατί χαζεύει να κοιτάει. Τι γελάς, να βρίσκεσαι από την αδελφή. Ακούς, μόνο. Τώρα με φορείς. Γιατί δεν είσαι στο σχολείο? Έχουμε κατάληψη. Έτσι ξαφνικά? Αλλιώς δεν έχει αξία. Μάλιστα. Η Έλτα, η Μάγδα. Ναι, έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο. Αυτή η Έλτα. Μπαμπά, με την ίδια γυναίκα πάνω από μήνα, πώς και έτσι. Έλα, άστε. Το έχει παρακάνει τελευταία. Όλα τα παιδιά στην ηλικία της έτσι λειτουργούν. Και μην ξεχνάς, είναι κόρη και ζηλεύει λιγάκι. Σώση, Μάγδα. Χεσμένο με έχει. Ο Νικήτας μου είναι άλλο παιδί, αυτός με καταλαβαίνει. Ξαναβάλε μπρος. Τι, γιατί? Έχει φέρει γκόμενο στο σπίτι. Τακέ, πρώτη φορά είναι. Το κάνουνε, κλειστήκανε σε κρεβατοκάμαρα. Α, γι' αυτός τραβώζες έτσι? Ναι, τον έχω συγχαθεί. Αν είχα δικά μου φράγκα, θα είχα φύγει από το κολόσπιτο. Α, να σου δανείσω, χάρη θα μας κάνεις. Γιατί παίρνεις το μέρος του γαμότου μου, σου αρέσει αυτό που γίνεται? Τι γίνεται, ρε Μαγδά? Τι γίνεται, έχεις κάτι ποτέ να σκεφτείς τι γίνεται, ή είσαι τόσο κολλημένη που δεν κάνεις τον κόπο? Το παίζει εραστής αυτό γίνεται και δεν γουστάρω να το ζω. Του αρέσουν οι γυναίκες, που το πρόβλημα? Τι θέλεις να κάνει, να καλογερέψει επειδή τον παράτησε η μάνα μας? Το ξέρω ότι εκεί θα το πας πάλι. Δεν καταλαβαίνω, τι κάθομαι και μιλάω μαζί σου. Ανέβα. Έλα, άσε τα πείσματα και ανέβα. Κερνάω καφέ. Δεν θα κάτσω να τους κρατάω για το φανάρι. Πάμε στη γιαγιά. Έχω μέρες να τη δω. Να σε πάω, αλλά δεν θα κάτσω. Δεν μπορώ τη μιζέρια της. Ψυχοπλακώνομαι.
Όσο μεγαλώνεις, τόσο τις μοιάζεις. Μπα, σε σένα μοιάζω. Έλα, έλα. Τι να σε κεράσω? Τίποτα, γεια μου. Ο Νικήτας γιατί δεν μπήκε? Άκουσα τη μηχανή του. Είχε δουλειά, βιαζότανε. Καλά, καλά. Μικρός έτρεχε πάνω μου, μαγκάλιαζε, με έσφυγε. Θυμάσαι? Τι ζωηρά που ήσασταν μικρά. Άνω κάτω το σπίτι, φασαρία, γέλια. Μέχρι που σοβαρέψατε ξαφνικά. Σαν να μεγαλώσατε απότομα. 13 χρόνια. 13 ολόκληρα χρόνια και η γιώτα μου. Δεν σου φτάνει το ζόρι το δικό σου, κουβαλούσε και το δικό μας. Εσείς με κρατήσατε και δεν τρελάθηκα. Η δική σας η έννοια με στήριξε. Γεια. Τόσα χρόνια αλήθεια δεν ξαναμίλησες μαζί της. Ή ξέρεις που είναι και πώς ζει και δεν θες να μας πεις? Μάγδα μου, πάλι τα ίδια. Δεν μπορεί να εξαφανίστηκε έτσι. Δεν το δέχομαι. Κάποιο νέο θα μαθαίναμε, κάψω, δεν έβλεπε τυχαία κάπου, ξέρω εγώ. Εκτός κι αν ο τύπος που τα μπλέξε ήταν ξένος και φύγαν έξω. Παίζει κι αυτό. Με κανέναν δεν τα μπλέξε. Φτάνει πια αυτό το παραμύθι. Ποιο παραμύθι? Γιαγιά, μίλα μου. Είμαι σίγουρη πως το παιδί μου έπαθε κακό. Κακό? Ναι. Το είχα πει τότε και στην αστυνομία. Και? Αμφιβάλλω αν μπήκανε στον κόπο να ψάξουνε. Τους βόλευε, βλέπεις, η εγκατάληψη συζυγική στέγη. Γιατί να παιδευτούνε? Τι κακό εννοείς, ατύχημα? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, Μάγδα μου. Δεν ξέρω. Και αυτό είναι που με τρώει. Το μόνο που ξέρω σίγουρα είναι ότι η μάνα σας σας λάτρευε. Πρώτα έβαζε τα παιδιά της και μετά τον εαυτό της. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά γι' αυτό. Ποτέ δεν πίστεψα ότι το έσκασε με κάποιον. Μαμά, καλώ τη. Τα απολυπαντικά στην αποθήκη. Άστα εκεί, θα τα βάλω εγώ. Τι είναι αυτό? Ποιο? Για να δω. Τίποτα. Μην μου λες τίποτα. Ο Ανδρέας. Και με χειρότερα, πόσο καιρό γίνεται αυτό? Τσακωθήκαμε. Και το παρατραβήξαμε και οι δύο. Κουβέντα στην κουβέντα. Είναι δικαιολογία αυτή? Αν ξανασηκώσει χέρι πάνω σου να τον χωρίσει, μ' ακούς? Μαμά, δεν θα αφήσω τα παιδιά χωρίς πατέρα για ένα καυγαδάκι. Πόσο καιρό γίνεται αυτό, γιώτα μου? Ο Ανδρέας με τα παιδιά είναι καλός, είναι. Τρυφερός, είναι. Χτυπούσε και πώς δεν. Μπροστά μας ποτέ δεν. Δεν θυμάμαι να τους έχω δει να τσακώνονται ποτέ. Σας προστάτευε. Σας κρατούσε μακριά από τους καυγάδες. Δεν ξέρω αν έκανα καλά που σα είπα. Αλλά δεν θέλω να σκέφτεσαι λάθος για τη μάνα σου. Λάθος. Τώρα καταλαβαίνω γιατί έφυγε. Μέχρι που μπορώ να τη συγχωρέσω. Αγάπη μου, η μάνα σας ποτέ δεν θα σας παρατήσω. Γεια σου, γεια. Σου υπόσχομαι ότι την επόμενη φορά θα έρθω με τον Νικήτα. Πού είσαι? Αποκλείεται. Ρε, εσύ κάτι έχει πάθει, γιαγιά, και δεν ξέρει τι λέει. Μια χαρά είναι, ξέρει πολύ καλά τι λέει. Ρε Μάγδα, έλεος, δεν ήμασταν βρέφοι. Κάτι θα είχαμε δει, κάτι θα είχαμε ακούσει, του πούστη. Έπεφτε ξύλο στο σπίτι μας και δεν είχαμε καταλάβει Χριστό. Και τι σου είναι τόσο δύσκολο να πιστέψει ότι ο μπαμπάκας δεν είναι άγιος? Γιατί ο μπαμπάκας μέχρι σήμερα είναι δίπλα μας, γι' αυτό. Και τόσα χρόνια φροντίζει μόνο για το καλό μας. Και το τι λέει αυτή δεν με ενδιαφέρει και δεν θα κάτσω να ακούσω κι άλλες μαλακίες. Παιδιά ήμασταν. Πολλά βλέπαμε. Λίγα καταλαβαίναμε. Και εκείνη φρόντιζε να καταλαβαίνουμε όσο λιγότερα γίνεται. Το ζόρι της το έκανε παραμύθι. Έτσι ξέφευγε από την αλήθεια και μαζί της ξεφεύγαμε κι εμείς. Σε ξύπνησα, τρόμαξες? Αίματα ήταν αυτά? Ναι. Να δεις τι έπαθα. Δεν θα το πούμε όμως στον παπά, γιατί θα μας κοροϊδεύει. Έβλεπα ένα κακό όνειρο. Και ξύπνησα, πετάχτηκα από το κρεβάτι και χτύπησα στον τοίχο τη μύτη μου. Λες να μην είναι έτσι πλατιά. Είναι μεγαλός. Μπυρίτσα. Βγάλε. Ω, σπανακόπιτα είναι αυτό. Ναι, η Έλτα την έφτιαξε. Και γιατί ακόμα να μας φτιάχνει πίτες? Της είπε κανείς ότι πεινάμε? Θες φάε, θες μη φας. Δεν σε υποχρεώνει κανείς. Εγώ πάντως θα την τζακίσω. Έλα, σερβιριστείτε.
Τι είναι, κορίτσι μου, πες το να τελειώνουμε. Τι σου τη πάει πάλι? Να φάμε ήρεμα. Τι χτυπούσες? Γαμώ το μου, ρε Μάγδα, κόφτο. Τι πράγμα? Τη μάνα μας τη χτυπούσες? Είσαι μαλακισμένο, ρε. Κόφτο, λέμε. Όχι. Άστε, άστε. Καινούργιο κόλλημα είναι αυτό. Μέχρι τώρα ήμουν πορνόγερος, ξαφνικά έγινε και σαδιστής. Ναι, δεν μου απάντησες όμως. Έχεις θέματα, κορίτσι μου, που πρέπει να τα λύσεις. Δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Αμφιβάλλω αν μπορεί κανείς. Δεν μου απάντησες. Δεν θα τρέξεις πίσω του να τον ηρεμήσεις? Είναι και σε επικίνδυνη ηλικία. Κάνει ό,τι μπορεί για να είμαστε οικογένεια. Άμα δεν γουστάρεις και θες να είσαι μόνη σου, no problem. So am I. Good old bad. Πού ήσουν μέχρι τέτοια ώρα? Ρώτησα κάτι. Ας είμαστε, ρε φίλε, που το παίζει πατέρας μπροστά της. Άντε παράτα μας. Υπομονή. And we cried and we cried. Καλημέρα. Καλημέρα. Εδώ κοιμήθηκες? Ναι. Ελπίζω να μην σε πειράζει. Όχι. Η μαλακία πρότσα, sorry. Τελευταία αφήνει κάτι υπονοούμενα, τι φερόμουν να είσαι γιώτα. Από μένα τι θες? Κόφτω. Τι θέλεις? Κόφτω, γιατί αν την επηρεάσεις εσύ θα έχουμε άσχημα ξεπερδέματα, στο λέω. Έχασα το παιδί μου. Τι χειρότερο μπορεί να μου συμβεί? Παρασοβάρεψε το πράγμα μεταξύ τους και δεν τους θάρω καθόλου. Κάτι πήρε τα αυθήνη για γάμο. Πλάκα κάνεις. Μπορεί και να παράκουσα. Θα το τσεκάρω. Μαγδά, Μαγδά, μην κάνεις καμιά μαλακία. Έχουμε γυναίκα που μας καθαρίζει. Γιατί είσαι τόσο επιθετική? Δεν έχεις λόγο να φοβάσαι κάτι από μένα. Δεν φοβάμαι. Δεν γουστάρω ξένο στο σπίτι. Η Έλτα θα γίνει γυναίκα μου, γι' αυτό πρόσεξε πώς της μιλάς. Μα ναι, αλλιώς τι? Θες να μαθείς? Να. Αντρέα. Δεν μπορώ να μείνω μαζί του στο ίδιο σπίτι. Κάνει υπομονή, κορίτσι μου. Όλα μια συνήθεια είναι. Επειδή αυτό σαλτάρισε και θέλει γάμο σε αυτήν την ηλικία, πρέπει εγώ δηλαδή. Νέο είναι ακόμα. Αύριο μεθαύριο εσύ και ο Νικήτας θα φτιάξετε τη ζωή σας και θα φύγετε. Θέλει και εκείνος να έχει έναν άνθρωπο δίπλα του. Μην παίρνει το μέρος κι εσύ. Μην με φρικάρετε. Δηλαδή, μόνο εγώ βλέπω ότι είναι λάθος αυτό που πάει να γίνει. Μου λείπει η γιαγιά. Και όσο μεγαλώνω, μου λείπει περισσότερο. Το ξέρω, κορίτσι μου. Το ξέρω, χαρά μου. Θυμάσαι? Τι? Το καναρινάκι μας. Μη στεναχωριέσαι, αγάπη μου. Και δεν φταίει η γατούλα. Έτσι είναι μαθημένη. Να κυνηγάει πουλάκι. Ξέρεις τι θα κάνουμε? Τι? Θα με βοηθήσεις να φτιάξουμε ένα κρεβατάκι στο χώμα. Ένα κρεβατάκι μόνο για το καναρινάκι σου. Ναι. Αν την είχα, θα πηγαίναμε καλά ή θα σκοτωνόμασταν όπως οι φίλες μου με τις μανάδες τους? Ποτέ θα μάθω. Άδικο δεν είναι? Δεν υπάρχει δικαιοσύνη στον κόσμο, κορίτσι μου. Μην ξεγελαστείς καμιά φορά και το πιστέψεις. Τη χάιδευε στο γόνατο, Αντρέα. Ρε, τη οποία δεν ξέρω τόσα χρόνια. Τη οποία ζηλεύει. Και όσε ξέρει, εσύ χρόνια δηλαδή έτσι κάνει, χαϊδεύει. Ειλικρινά σου μιλάω, κόφτω τώρα εδώ, τι θε να με τσιτώσει. Δεν καταλαβαίνω ότι με ξεφτιλίζει. Δεν τι μπορώ αυτέ τι μαλακίε. Ούτε κι εγώ. Λοιπόν. Μη μου λε ψέματα, σε είδα. Κάντε πάλι. Σε είδα! Να μην το συνεχίζει. Σε είδα! Με κάνει ρεζίλια, ρε, Αντρέα. Όλοι στο γραφείο ξέρουν ότι πηγαίνουμε για γάμο και στην πέφτει ό,τι φοράει φούστα. Μη μυρωνεύεσαι εμένα. Ποτέ. Ακούς? Μην τολμήσεις να με ειρωνευτείς ποτέ ξανά. Τι έγινε, ρε παιδιά? Τίποτα που να σε αφορά. Πρέπει να τη φάω εγώ τη σφαλιάρα για να με αφορά. Μην ανακατεύεσαι, Νικήτα. Ει, τι έγινε, έτσι έτσι? Γιατί είχες δίκιο γι' αυτό. Σε τι? Τη χτύπησε. Την Έλντα τη χτύπησε, τον είδα. Τι θα κάνουμε? Εμείς.
Άμα αυτή είναι μαζόχα και γουστάρει να τρώει χαστούκια, προβλημά της. Σε χτύπησε. Δεν ήθελε. Πάνω στα νεύρα του. Μην το δικαιολογείς. Η δικαιολογία είναι χειρότερη από το χαστούκι. Μικρός ήθελα να του μοιάσω. Ήτανε το πρότυπό μου. Μέχρι και το περπάτημά του είχα αρχίσει να αντιγράφω. Ήτανε υπόδειγμα, πατέρα. Κατάφερε να τους ξεγελάει όλους. Ακόμη και εμάς. Η μαμά μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Να μην φοβόσαστε όμως. Έχετε εμένα τώρα. Εγώ είμαι εδώ. Και δεν θα αφήσω κανέναν να σας πειράξει. Εδώ θα τα καταφέρουμε. Τρεις μας μια χαρά. Η μαμά κάποτε μια μέρα ξαναγυρίσει. Θα μας βρει όπως μας άφησε. Θα είμαστε λίγο μεγαλύτεροι. Αλλά το ίδιο αγαπημένοι. Ναι. Και πού θα πας? Για εκεί θα πάω στη γιαγιά και μετά βλέπουμε. Της το είπες και συμφώνησε? Όχι, αλλά θα με διώξει. Τι να πω, το πάρω γαμότο μου. Α, είδες, θα πρέπει να αφήσεις πολλά πίσω σου. Θα τα παίρνω σε δόσεις. Ρε Μάγδα, σοβαρά τώρα, μην χαλιέσαι τόσο πολύ με το γάμο. Στο κάτω-κάτω καλύτερα θα είναι, μπορεί να ηρεμήσει και αυτός με τα γκομενηλίκια. Και η Έλτα είναι καλή τύπησα. Δεν μου φταίει η Έλτα. Αυτόν δεν μπορώ να συγχωρέσω. Τόσα χρόνια νόμιζα ότι η μαμά μας παράτησε. Η μαμά το βάλει στα πόδια για να γλιτώσει. Ωραία. Και αφού είχε να κάνει με τέτοιο τέρας, γιατί δεν μας πήρε μαζί της? Γιατί δεν ζήτησε βοήθεια από κάποιον? Δεν θα τα καταφέρεις μόνη σου αλλού, ούτε κι εγώ μόνος μου εδώ. Σε έχω ανάγκη, είναι μαλακισμένο. Τι λες? Σε βοηθήσω να τα ξαναβάλεις στη θέση τους. Τον Ιούλιο λέω ότι είναι καλά για το γάμο. Ιούλιο, Σεπτέμβρη δεν είχαμε πει? Είχανε. Είναι τόσα πράγματα που πρέπει να κάνω. Κάντα πιο γρήγορα. Μην μου ξαναφέρεις αντίρρηση μπροστά στα παιδιά μου. Πότε θα μου την δώσεις να την ξεπουκώσω? Όταν θα βγάλεις δίπλωμα. Την έχω πάρει κρυφά και ούτε που το ψηλιάστηκες. Είχαμε ήρεμη μέρα σήμερα. Από ό,τι φαίνεται. Έφερα μερικά πράγματα. Καλώς όρισες. Γιατί τον ανέχετε, γαμότο μου? Γιατί δεν το φτύνει να φύγει? Μπορεί να κάνει καλό κρεβάτι. Μην ξεράσω. Να της μιλήσω? Μπορεί να θέλει κάποιον να τη βγάλει από το λίθαρο. Όχι, όχι, όχι. Εγώ λέω να μην ανακατευτούν. Ας τα βρουν οι δυο τους. Μάτα να κλαις! Όλες ίδιες είστε, όλες! Αλλά είμαι και μαλάκας, δεν μου ήταν ο πρώτος ο γάμος, ήθελα και δεύτερο. Δεν θέλω εγώ πια, Αντρέα. Δεν θέλω εγώ. Τι είπες? Και δεν το θέλω αυτό το γάμο. Γιατί να το θέλω? Νευριάζει με το παραμικρό μου, τα φοράς μου, όποια σου κάτσει από τώρα. Φαντάζομαι τι θα γίνει να με βαρεθείς. Μα και σε μένα δεν περνάνε, τα ακούς? Σε έβαλα στο σπίτι μου, σε έβαλα στη ζωή μου. Σου έκανα την τιμή να σε θέλω για γυναίκα μου. Τελειώσαμε, Αντρέα. Τελειώσαμε. Δεν μπορώ άλλο. Το τελειώσαμε. Θα το πω μόνο εγώ, το καταλαβες? Μόνο εγώ θα σκοτώσω, ρε. Στορτίζομαι, θα σε σκοτώσω. Τι νομίζω ότι κολλώνω? Θα σε σκοτώσω και θα σε φυτέψω στο χώμα με τα ίδια μου τα χέρια. Το χώμα θα σε φυτέψω, συνεννοηθήκαμε? Άδα μου, τι κάνεις εδώ? Μόνος σου βγήκες από το σπίτι? Νόμιζα ότι έφυγες εσύ. Όχι, 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 μωρό μου. Εγώ δεν φεύγω, εδώ είμαι εγώ. Έκανες κρεβάτι στο χώμα? Ναι. Και ποιο? Κτύπησε ένα σκυλάκι με το αυτοκίνητο στο δρόμο και το έφερα εδώ. Να σου πω,
Δεν θα το πούμε σε κανένα. Ε, θα είναι το μυστικό μας, ε. Μόνο εγώ και εσύ θα το ξέρουμε. Ε. Έλα, πάμε στο σπίτι με δυο σας. Άκου, τελειώσαμε. Θα μας πουλήσει μούρη, ποιος, η Έλντα. Έλα, σήκω, σήκω, σήκω τώρα. Πήγαινε ρίξε λίγο νερό στη μούρη να συνέλθεις. Μην έρθουν τα παιδιά και σε δουν σε αυτά τα χάλια. Μην με κάνεις να τσακωθώ μαζί τους, εσύ θα την πληρώσεις. Τελειώσαμε. Γέλντα, είναι τρελός. Το φοβάμαι. Και καλά κάνεις, φύγε, Γέλντα, όσο είναι καιρός, φύγε! Γιατί δεν σηκώνεις το κινητό, αργαμότο? Sorry. Ταύτισε από μπαταρία, γιατί? Τι έγινε? Ξέρω. Ξέρω που είναι η μαμά. Εδώ είναι. Φτιαγμένη είσαι? Σκάψε. Αν μόνο μέσω τηλεόμα, λακίε, σκάψε. Πάμε στο σπίτι, ρε Μαγδά. Τη σκότωσε, γιατί δεν με πιστεύεις. Τη σκότωσε και την έθαψε εδώ, τον είδα. Δεν μπορεί να... Στον ύπνο σου το είδες, έκαναν εφιάλτη. Όχι. Από εφιάλτη ξύπνησα εκείνο το βράδυ. Εσύ κοιμόσουνα. Έτρεξα να χωθώ στο κρεβάτι δίπλα του. Το κρεβάτι ήταν άδειο και νόμιζα ότι μας παράτησε και εκείνος. Βγήκα έξω και άκουσα θόρυβο στο άλσος και νόμιζα ότι ήταν τα βήματά του, αλλά δεν ήταν τα βήματά του. Ήταν το φτιάρι που έριχνε χώμα πάνω στη μαμά μας. Στη μαμά μας, καταλαβαίνεις. Εδώ είναι θαμένη, το ξέρω. Την είδα. Σκάβε! Σκάψε για να το δεις και με τα μάτια σου. Σκάψε! Σταμάτα. Αυτό συνεγύρισε. Γρήγορα. Έλντα! Κατσάκι μου. Απέναντι από το σπίτι μας θα μένει τόσα χρόνια. Με πήρε αγκαλιά πάνω τον τάφο της μάνας μας. Με σκέπασε στο κρεβάτι με τα ίδια χέρια που την έθαψε. Και έφυγε για να αποτελειώσει τη δουλειά. Είσαστε μωρέ τέτοια. Όχι, μην κοιτάω.
πρέπει να το πληρώσει. Θα το πληρώσει. Θέλω να ξέρω γιατί το έκανε, γιατί τη σκότωσε. Θέλω να μας πει τι θα αλλάξει κάτι. Θέλω να ξέρω, σε παρακαλώ. Πήγαινε στον καράζ και φέρε σκηνή. Μη με κοιτάς. Θα τον κάνω να τα ξεράσει όλα. Γιατί το κάνετε αυτό το πατέρα σας? Γιατί σε μένα που να σου πρόσεχα όλα αυτά τα χρόνια, μου φρόντιζε να μην σας λείψει τίποτα. Σε λείψε η μάνα μας, ρε μαλάκα, η μάνα μας, καταλαβες? Είναι γιατί θα σε ανοίξω, το ορκίζομαι. Δεν σε παίρνει για άλλα ψέματα. Τελείωσες! Την βρήκαμε εκεί που την έθαψες. Εσύ της το πήρες δώρο? Τι? Το άρωμα που φοράει. Πες τη να μην σ' αγκαλιάζει τόσο σφιχτά. Η μυρωδιά μένει πάνω σου. Γιώτα μου, κομμάτια στην κούραση, μη μου τα πρίξεις πάλι. Βαρέθηκα. Βαρέθηκα να παριστάνω την ηλίθεια. Βούλος το! Όχι, δεν το βουλώνω, ρε. Ρε! Για βγάλε το σκασμό, γιατί θα μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή. Χτύπησε με! Πρώτη φορά θα είναι. Να ξέρεις πως θα είναι η τελευταία σου. Θα πάρω τα παιδιά μου και θα φύγω. Θα πάω στη μάνα μου. Τελείωσε! Κιό να απειλείς, μωρή καριόλα! Χτύπαμε, ρε. Χτύπαμε. Δεν σε φοβάμαι πια. Με τα σημάδια πάνω μου θα βγει αμέσως το διαζύγιο. Κατάλαβες! Θα ξεφτυλίσεις εσύ εμένα! Έρθει το σχολικό και έπρεπε να κατέβω να σας πάρω. Συνήθως πηγαίνει η μάνα σας και σας έπαιρνε.
προσπάθησα να δείχνω είναι πως όταν πήγαμε στο σπίτι εσύ ζητάγες την μάνα σου. Μάρθα μου, δεν είναι το η μαμά, έλα, πάμε, πάμε. Με κοιτά. Πόσες φορές το έχουμε πει, όχι μπαλάμε στο σπίτι. Πήγαινε έξω να παίξεις. Δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν ήξερα. Πήρε τη γιαγιά σας τηλέφωνο και της είπα ότι η Γιώτα έλειπε. Και αν ήξερε που έχει πάει. Τη δολοφόνησες γιατί θόλωσες, είπες, ε. Το παραμύθι όμως είχες την ψυχραιμία να το στάσεις. Άστο να μας τα πει όλα, άστο. Δεν σκέφτηκα να σας βάλω για ύπνο. Έπρεπε γρήγορα κάτι να σκεφτώ, κάτι έπρεπε να γίνει. Ήταν δύσκολο. Να ξέρεις πόσο δύσκολο ήταν. Μάζεψα κάποια πράγματα της μάνας. Τα έβαλα σε μια σακούλα. Καλύτερα στα ρούχα της για να φανεί ότι η μάνα σας μάζεψε κάποια πράγματα βιαστικά και έφυγε. Πήγα στη γιαγιά σας και είπα ότι δεν κλάτε καλά κάτω από το με στα βρωμένα χέρια και ότι έπρεπε να πάω να βγω να βρω να ρωτήσω για τη Γιώτα. Είχες τη μαμά στο αυτοκίνητο. Την είχες. Ήταν μαζί μου τρεις μέρες στο αυτοκίνητο. Πήγα και την άφησα σε μια χωματερία αλλά μετά γύρισα και την πήρα γιατί αν δεν τη βρίσκανε θα την πιάνανε. Κόντευα να μου στρίψει και μετά σκέφτηκα το πάρκο, εδώ απέναντι. Το πάρκο. Στο πάρκο. Έπαιζα μπάλα, κύριε. Έπαιζα μπάλα με τους φίλους μου και μαζί σου. Εκεί έκανα το πρώτο μου τσιγάρο, εκεί φίλησα κόμενες. Πάνω από την τάφο της μάνας μου. Δεν το αξίζει να ζει. Το ξέρω. Νικητά! Μάγδα, πού πας? Λύσε με, ε. Λύσε με, σε παρακαλώ, Μάγδα. Μάγδα! Μάγδα! Μη φεύγετε! Αντά από όλα στην αστυνομία σας τορκίζομαι! Νικητά! Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο από όλα? Ότι τη σκότωσα και μέσα μου. Τη μισούσα τόσο πολύ που μας άφησε, που παρακαλούσα να πεθάνει. Να το πληρώσει. Τι θα κάνουμε? Να πάμε στην αστυνομία. Αν πάμε στην αστυνομία θα γλιτώσει. Πώς θα τη γλιτώσει με κάτι τέτοιο? Εννοώ ότι θα ζήσει.
Όσα χρόνια και να του ρίξουνε θα ζήσει. Σε ικανοποιεί αυτό? Δεν είμαστε δολοφόνοι, Νικητά. Δεν είμαστε σαν κι αυτόν. Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο από όλα? Δεν το ξέρει. Ξέρει ότι θα τη βγάλει καθαρή από εμάς και φτιάχνει στο μυαλό του καινούριο παραμύθι για να πει στους μπάτσους. Ό,τι και να πει, η αλήθεια ξεθάφτηκε πια. Συγγνώμη που παίρνω τόσο πρωί. Είσαι καλά? Ο μπαμπάς είναι εκεί? Όχι. Από χθες που έφυγε μετά το τσοκωμό σας δεν γύρισε σπίτι. Και σκέφτηκα ότι μπορεί να τα ξαναβρήκατε και να είναι εκεί. Καλά. Αν μάθω ή μάθεις κάτι, ξαναμιλάμε, ε? Ωραία. Ευχαριστώ. Εσύ είχες δικαίωμα να ξέρεις την αλήθεια. Κατά βάθος την ήξερες. Αλλά δεν τολμούσες ούτε στον εαυτό σου να το ομολογήσεις. Έτσι δεν είναι, γιαγιά? Ναι, το ήξερα. Το έβλεπα στα μάτια του πως αυτός το έχει κάνει. Τους είχε ξεγελάσει όλους, αλλά εμένα όχι. Πού τον έχετε? Εδώ είναι θαμμένος. Ξαπλωμένος δίπλα της. Στο ίδιο κρεβάτι. Δεν το αξίζει να είναι μαζί της. Αν δεν φοβόμουν για σας, θα το ξέθαβα με τα ίδια μου τα χέρια. Τώρα ξέρω που είναι το παιδί μου. Το μόνο που με παρηγορεί. Times.
on the outside, I'm looking in. I can see through you, see your true colors. 'Cause inside you're ugly, you're ugly like.